και περισσότερο την Κύπρο. Μας είπε πριν από λίγο ο Μαρίνος Παυλικάς ότι σημειώνεται αύξηση στις αφίξεις παράτυπων μεταναστών της τάξεως του 70%. Λοΐζος Μιχαήλ στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μιχαήλ. Καλό μεσημέρι, κύριε Χατζηγόστα. Είναι πραγματικά πλέον ανησυχητικά τα ποσοστά, με την έννοια του ότι και πόσα άτομα θα μπορούσε να φιλοξενήσει η Κυπριακή Δημοκρατία, λόγω μεγέθους. Πράγματι είναι ανησυχητικά, όπως πολύ σωστά έχετε αναφέρει, κύριε Χατζηγόστα. Είναι γεγονός ότι οι αυξημένες ροές μεταναστών τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο, πράγμα που μας καθιστά στην πρώτη θέση υποδοχής αιτήτων ασύλου, πρέπει να πούμε, κατά αναλογία πληθυσμού, ναι, είναι ένα φαινόμενο το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία πλέον δεν μπορεί να αντέξει ούτε και να ανταπεξέλθει. Πρέπει να πούμε ότι παρά τις συστηματικές εκκλήσεις μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για εφαρμογή έμπρακτων μέτρων αλληλεγγύης υπό τη μορφή ανακατανομής των συγκεκριμένων ανθρώπων, η αύξηση των αιτήσεων ασύλου για το 2019 ξεπερνά το 325% σε σχέση με το 2015. Οπότε και ξεκίνησε όλη αυτή η ροή μεταναστών στην Κύπρο. Συνεπώς, αν δεν υπάρξει άμεση διαφοροποίηση των δεδομένων και λήψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης αφενός από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφετέρου μέσα από διάφορες ενέργειες, τις οποίες ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών προβαίνει το τελευταίο διάστημα, είναι δεδομένο ότι η Κύπρος δεν θα μπορεί να αντέξει ένα νέο κύμα μεταναστών. Ήδη δυσκολεύεται και ήδη είναι σχεδόν καθημερινή ή μέρα παραμέρα τουλάχιστον η άφιξη πλοιαρίων, και όσο βελτιώνεται ο καιρός, έχει δείξει στατιστικά ότι αυξάνονται και οι αφίξεις. Στο μεταξύ γνωρίζουμε, κύριε Μιχαήλ, ότι είναι στις προτεραιότητες του νέου Υπουργού το μεταναστευτικό. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες συντονισμένες ενέργειες που προσπαθούν να γίνουν με τις χώρες, τις ευρωπαϊκές χώρες του Νότου, που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Έχετε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από την υπόλοιπη Ευρώπη. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Χατζηγόστα, και βεβαίως πρέπει να πούμε επίσης ότι οι αφίξεις μέσω πλοιαρίων, με τα πλοιάρια μάλλον στην Κυπριακή Δημοκρατία, είναι μόνο το 20% των συνολικών αφίξεων. Το 80% δυστυχώς μας έρχεται μέσω της πράσινης γραμμής, κυρίως από την Τουρκία. Ναι. Από εκεί που αναμένεται να περάσουν, και αν και εφόσον ισχύει βέβαια η πληροφόρηση που υπάρχει, ότι εχθές υπήρξε και δεύτερο πλοιάριο, το οποίο τελικά έφτασε στο ψευδοκράτος. Οι πληροφορίες, ναι, όντως λένε ότι υπάρχει άλλο ένα πλοιάριο το οποίο έφτασε και παραμένει στις περιοχές τις οποίες δεν ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν είναι ούτε επιβεβαιωμένος ούτε αριθμός, ούτε γνωρίζουμε κάποια περισσότερα στοιχεία σχετικά με αυτό το πλοιάριο. Αναμένουμε κι εμείς να δούμε πού θα καταλήξουν οι άνθρωποι αυτοί τελικά. Όμως, θα μου επιτρέψετε να πω και να συμπληρώσω σε αυτό που αναφέρατε προηγουμένως, ότι όντως έχουν γίνει ήδη συντονισμένες προσπάθειες και με τις χώρες της περιοχής οι οποίες επηρεάζονται. Όμως και ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών, έχοντας θέσει πολύ σωστά όπως αναφέρατε ως προτεραιότητα του το θέμα του μεταναστευτικού, έχει προχωρήσει σε μια σειρά ενεργειών και επαφών και με ξένους ομολόγους του, αλλά και σε επίπεδο της δημοκρατίας. Έχουμε ήδη προβεί σε μια σειρά επαφών με το ανώτατο δικαστήριο και με το διοικητικό δικαστήριο τους, ώστε να βρεθούν κάποιες λύσεις, πάντοτε στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου και βεβαίως της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών αυτών. Είναι πράγματι μεγάλο το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε. Τα δεδομένα δεν είναι καλά για την Κυπριακή Δημοκρατία, και αντιλαμβανόμενη η κυβέρνηση και ο Υπουργός το συγκεκριμένο πρόβλημα, έχουμε θέσει ως προτεραιότητα για το επόμενο διάστημα τη διαχείριση του και θα επανέλθουμε με πολύ συγκεκριμένες τοποθετήσεις και πολύ συγκεκριμένες δράσεις. Πάντως έχει υπάρξει μια πρώτη, και μάλιστα αν δεν κάνω λάθος ήταν από τις πρώτες δύο μέρες, ανάληψης καθηκόντων του Υπουργείου Εσωτερικών από τον κύριο Νουρί, η απόφαση η αστυνομία μαζί με το στρατό να βγει σε περιπολίες κιόλας για αυτό το θέμα. Είναι ένα μέτρο το οποίο δεν στοχεύει βεβαίως στη στρατικοποίηση ούτε του ζητήματος, αλλά μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο. Δεν θα έπρεπε να το λέμε και ενοχικά, σε όλη την Ευρώπη ισχύει αυτό. Ναι, σίγουρα. Όμως από εκεί και πέρα, απλά θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι. Το συγκεκριμένο μέτρο αποσκοπεί βεβαίως στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Mm-hmm. Δεν είναι λίγα τα περιστατικά τα οποία παρακολουθούμε, αγαπητή κυρία Χατζηγόστα, το τελευταίο διάστημα και σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, γιατί η προτεραιότητα και της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εσωτερικών είναι πρώτα και επάνω απ' όλα η προστασία των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας και η αποτροπή οποιονδήποτε προβληματικών καταστάσεων, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει αυτή η ασφάλεια και αυτό το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες. Έχει δείξει να αποδίδει το συγκεκριμένο μέτρο?
Σε πρώτη φάση αυτά τα δεδομένα όσο έχουν μετά και από την εφαρμογή του μέτρου αυτού είναι θετικά. Και θεωρώ ότι και οι πολίτες έχουν κατανοήσει και έχουν αγκαλιάσει τη συγκεκριμένη κίνηση. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, είναι μόνο μία μικρή, ένα πρώτο μέρος των ενεργειών των οποίων προτίθεται το Υπουργείο Εσωτερικών να προχωρήσει, και πολύ σύντομα, όπως είπα προηγουμένως, θα δείτε και πιο έμπρακτα μέτρα σε σχέση με τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Αναμένουμε λοιπόν. Στο μεταξύ, μιας και σας έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση σε σχέση με τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, πότε να αναμένουμε νεότερα για το συγκεκριμένο ζήτημα? Ο στόχος του Υπουργού και του Υπουργείου Εσωτερικών είναι το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης να προωθηθεί στη Βουλή το αργότερο τις πρώτες μέρες του Φεβράρι. Πρέπει να πούμε ότι έχουν γίνει διεξοδικές διαβουλεύσεις σε όλα τα επίπεδα σε ό,τι αφορά τις πτυχές του νομοσχεδίου. Θέλουμε για άλλη μια φορά με την ευκαιρία, και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία αυτή, να χαιρετήσουμε την συνετή και συνεννητική στάση που έχει επιδείξει η Ένωση Δήμων Κύπρου σε ό,τι αφορά και τις συνενώσεις αλλά και το ευρύτερο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επαναλαμβάνουμε ότι είναι μια αναγκαιότητα για τον τόπο αυτή η μεταρρύθμιση. Χρειαζόμαστε μια τοπική αυτοδιοίκηση πραγματικά αυτοδιοικητική και ικανή να ανταπεξέλθει των νέων προκλήσεων. Οπότε, με τα δεδομένα όσοι έχουν σήμερα και εν αναμονή της τελικής, του τελικού ελέγχου που γίνεται από την νομική υπηρεσία του νομοσχεδίου, ευελπιστούμε ότι αρχές Φεβρουαρίου θα είμαστε σε θέση να θέσουμε το νομοσχέδιο ενώπιον της Βουλής Αντιπροσώπων. Μέχρι τότε θα γίνουν και κάποιες συναντήσεις με τοπικούς άρχοντες, γιατί κάποιοι έχουν εκδηλώσει, για παράδειγμα, για να μην το λέω στα τυφλά, ο νέος δήμαρχος Αγίας Νάπας έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να συναντηθεί με τον Υπουργό. Συναντήσεις με τοπικούς άρχοντες γίνονται από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων του Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Νουρή, και σας διαβεβαιώνω ότι γίνονται καθημερινά. Υπάρχουν πολλά αιτήματα και ο Υπουργός έχει πει ξεκάθαρο ότι η πόρτα του είναι ανοιχτή για οποιονδήποτε θέλει να συζητήσει, και πάντοτε έτοιμος να ακούσει και την αντίθετη άποψη με απόλυτο σεβασμό. Όμως θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι για την κυβέρνηση η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι μονόδρομος. Σε ό,τι αφορά τις συνεννώσεις, δεν ήταν ποτέ αυτός ο σκοπός για εμάς, όμως επαναλαμβάνουμε ότι είναι το απαραίτητο όχημα για την υλοποίηση και επιτυχία της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όμως θέλω να διαβεβαιώσω και μέσω του σταθμού σας ότι η πόρτα του Υπουργού Εσωτερικών προσωπικά είναι ανοιχτή για οποιονδήποτε θέλει να συζητήσει οτιδήποτε. Τίθεται θέμα δημοψηφίσματος? Για εμάς, κύριε Χατζηκώστα, δεν τίθεται θέμα δημοψηφίσματος. Υπάρχουν ξεκάθαρες τοποθετήσεις σε σχέση με αυτό το οποίο θέτει το ΑΚΕΛ και ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ τις τελευταίες μέρες. Έχουμε πει επίσης ξεκάθαρα ότι έχουν γίνει διεξοδικές διαβουλεύσεις σε σχέση με τις συνενώσεις. Θεωρούμε ότι προχωρούμε κανονικά με το σχεδιασμό της κυβέρνησης. Και κάτι τελευταίο, τίθεται θέμα ή τουλάχιστον θα τεθεί ενδεχομένως στο άμεσο μέλλον για αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών λόγω της μεταρρύθμισης? Είναι κάτι το οποίο συζητείται, κύριε Χατζηκώστα. Θα το δούμε και σε επίπεδο Βουλής, το πώς ακριβώς θα διενεργηθεί. Όμως είναι πρόθεση του Υπουργείου Εσωτερικών να δοθεί μία προσαρμοστική περίοδος σε σχέση με την μεταρρύθμιση. Αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει μετάθεση των επόμενων δημοτικών εκλογών, είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε. Και σε κάθε περίπτωση, στόχος είναι παράλληλα να μειώσουμε τον αριθμό των εκλογικών διαδικασιών που γίνονται στην Κυπριακή Δημοκρατία, ενδεχομένως με τη σύνθεξη ευρωεκλογών και δημοτικών εκλογών. Άρα το 2024. Ναι, όμως επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο συζητούμε και θα συζητήσουμε και με τα κόμματα σε επίπεδο Βουλής. Ναι, έχει να κάνει και με το τι προνοεί το Σύνταγμα, βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μιχαήλ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.